Τώρα, επίσης, μπορεί να έχουμε 14 Απριλίου σε μια εβδομάδα, αλλά έχουμε 21 Απριλίου σε δύο εβδομάδες, κατά πάσα πιθανότητα. Έχουμε κοντά μας δύο κυρίες. Πρόκειται για την κυρία Ειρήνα Ατακά Μιχαηλίδη, η οποία είναι υπεύθυνη επικοινωνίας στον Δεσμό Θεσσαλονίκης, και την κυρία Φέτιδα Γεωργιάδου, η οποία είναι υπεύθυνη ομάδας στο Δεσμό Θεσσαλονίκης. Τι είναι ο Δεσμός? Ας ξεκινήσουμε από τη βασική αυτή ερώτηση. Καλησπέρα. 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 Ευχαριστούμε πολύ. Ούτε συζήτηση. Γίνονται πολλά καινούργια πράγματα στη Θεσσαλονίκη και μία από αυτές τις οργανώσεις, σωματεία, δράσεις είναι και ο Δεσμός. Ακριβώς. Ο Δεσμός είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ξεκίνησε τη δράση τους από την Αθήνα πέρσι τον Ιανουάριο, μια ομάδα πολύ νέων δυναμικών ανθρώπων, και στη Θεσσαλονίκη τον φέραμε τον Οκτώβριο του 2012. Ξεκινήσαμε τη λειτουργία του γραφείου. Είμαστε μια ομάδα 10 εθελοντών. Όλοι προσφέρουμε εθελοντικά το χρόνο μας. Και τι κάνουμε, είναι αυτό που ρωτάς, νομίζω. Γιατί καλά αυτά. Ο Δεσμός, ουσιαστικά το σκεπτικό είναι να μην υπάρχει σπατάλη. Πώς θα αξιοποιήσουμε το πλεόνασμα? Οπότε εμείς αυτό που κάνουμε, πηγαίνουμε, μιλάμε με ιδρύματα, με κοινοφελείς οργανισμούς, με γυροκομεία, με ορφανοτροφία, με όποιον προσφέρει, και κάνουμε μια χαρτογράφηση όλων των αναγκών. Τι χρειάζονται άμεσα, τι χρειάζονται μεσοπρόθεσμα, τι χρειάζονται μακροπρόθεσμα. Και έχουμε έναν ολοκληρωμένο κατάλογο από όλα τα ιδρύματα. Στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο έχουμε πάει σε πάνω από 70. Και μετά, για να υπάρχει καλύτερη διάχυση του πλεονάσματος, μιλάμε με εταιρείες, μιλάμε με ιδιώτες, οι οποίοι θέλουν να δώσουν, θέλουν να προσφέρουν, και τους κατευθύνουμε πού μπορεί να δοθεί αυτό το πλεόνασμα για να μην υπάρχει σπατάλη. Για να μην υπάρχει οτιδήποτε το οποίο χάνεται. Καταρχήν, υπάρχει πλεόνασμα αυτή την περίοδο? Σε όλες τις εταιρείες υπάρχει πλεόνασμα, και αυτό που μας έχει εντυπωσιάσει είναι ότι και πολλοί ιδιώτες από μόνοι τους, μπορεί να μην τους περισσεύει στο σπίτι τους κάτι, αλλά ήδη θα δώσουν έστω με ένα κουτί βρεφικό γάλα, θα έρθουν με ένα κουτί βρεφικές πάνες και θα μας προσφέρουν. Δηλαδή, όταν υπάρχει θέληση, πιστεύω, πάντα μπορείς να καταφέρεις και να βρεις κάτι. Και όσον αφορά τις εταιρείες, οι εταιρείες πάντα έχουν κάποιο πλεόνασμα, κάποια ελαττωματική συσκευασία, κάποια συσκευασία που έχει τυπωθεί λάθος ή κάτι που να θέλουν να προσφέρουν σε κάποια ιδρύματα. Και εμείς μέχρι στιγμής τα καταφέραμε καλά. Έχουμε πλησιάσει 12 εταιρείες και 12 εταιρείες μας έχουν δώσει διάφορα προϊόντα. Και πάρα πολλοί ιδιώτες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά, γιατί η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι που σώζει την κατάσταση, όσο περίεργο και να ακούγεται. Τι φαινόμενα έχουν καταγραφεί κατά καιρούς που να απαιτούν την ανάγκη σύστασης ενός μη κυβερνητικού σωματείου που θα ελέγχει όλο αυτό το παρεδώσε? Νομίζω ένα από τους βασικούς λόγους από τους οποίους γεννήθηκε η ιδέα για το Δεσμό είναι αυτό ακριβώς, η κατεύθυνση, η κάθε δωρεά, η κάθε χορηγία να πιάσει τόπο, να πάει εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη. Γιατί πολλές φορές όλοι θέλουμε να δώσουμε, εμείς το πιστεύουμε, ότι όλος ο κόσμος πάντα θέλει να βοηθήσει. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν ξέρεις πού, δεν ξέρεις ότι θα πάει στο παιδάκι το οποίο έχει αυτή τη στιγμή αυτή την ανάγκη για αυτό που έχεις να δώσει, ή στο τάδε γυροκομείο που αυτό χρειάζεται σήμερα. Και εμείς, το σκεπτικό στο Δεσμό ήταν ακριβώς αυτή η κατεύθυνση για να πιάσει τόπο. Για να πάει αυτός που δίνει να ξέρει ακριβώς που θα πάει, 100% να υπάρχει διάβγεια, να υπάρχει εμπιστοσύνη και να μην σε καμία στιγμή οτιδήποτε υπάρχει περισσότερο να χαθεί. Λόγω σύγχυσης καθαρά και λόγω κακής πληροφόρησης και κακής οργάνωσης, το πούμε. Ένα παράδειγμα που μας φέρανε πρόσφατα σε ένα ορφανοτροφείο για αγοράκια. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος ήθελε να προσφέρει, πήγε παιδικά παιχνίδια για κορίτσια. Ένα. Ο άνθρωπος ήθελε να δώσει και εμείς μας πήραν τηλέφωνο από το ορφανοτροφείο, μας το είπανε, και κατευθείαν αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κατευθύνουμε, να φροντίσουμε να συλλεχθούν από εκεί και να πάνε εκεί που υπάρχει ανάγκη για κοριτσίστικες κούκλες. Φυσικά, και ο Δεσμός όχι απλά έκανε δυναμικά την εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη και ζητάει email καινούρια και αφοσίωση κυρίως, αλλά έχει και δική του ομάδα η οποία θα τρέξει στο μαραθώνιο, στο μεγάλο μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος, φυσικά στις 21 του μηνός. Τώρα, εμείς έχουμε ένα θέμα στην TV100. Έχουμε τάξει την καρδιά μας και την ταχύτητά μας στην ομάδα του Συλλόγου Παιδιών με Σύνδρομο Down. Όμως, παρόλα αυτά, οφείλουμε να απευθύνουμε πρόσκληση στον κόσμο που μας βλέπει, είτε να μπει στο group σας στο Facebook, όπου μπορεί να σας βρει, φαντάζομαι με το διακριτικό Δεσμός.
Θεσμός.org. Ωραία, .org για να μην γίνει κάποιο μπέρδεμα. Και έτσι να συμμετάσχει και με οποιοδήποτε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, θέλει και μπορεί. Σωστά. Σωστά. Εσείς όμως μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο για να μας βοηθήσετε. Παρακαλώ. Διοργανώνουμε την πρώτη μαραθώνια συλλογή αγαθών, η οποία είναι από βρεφικές πάνες, βρεφικά γάλατα και κρέμες. Ναι. Εκείνη την ημέρα θα βρίσκονται 4 σημεία στην πόλη μας που θα μαζεύουμε αυτά τα προϊόντα, τα οποία θα τα διαθέσουμε αργότερα στα ιδρύματα που το έχουν ανάγκη. Αυτά τα σημεία είναι η πλατεία Λευκού Πύργου, ναι. Είναι στην πλατεία Αριστοτέλους, στην κεντρική πλατεία Αμπελοκήπων Μενεμένης και στο στάδιο, το αθλητικό στάδιο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Και συγχρόνως, ναι. Αυτό θα είναι την ίδια μέρα του μαραθωνίου, από την Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο, θα υπάρχει η μαραθώνια συλλογή αγαθών στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Ωραία. Να προσθέσω κάτι ακόμα. Θα είναι προφανώς και στο registration, αλλά και στο κατάστημα της Fena Fresh στα Ηλίσια. Θα συλλέγονται ήδη για το δεσμό αυτά που ανέφερε και η Θέτητα, τα οποία μετά θα διατεθούν σε ιδρύματα και φορείς της πόλης όπου υπάρχει ανάγκη. Ωραία, λοιπόν, κρέμες, γάλατα, πάμπερς, οτιδήποτε, στερεά τροφή, όχι στερεά τροφή. Σε σκόνη. Σε σκόνη που αργότερα θα γίνει, ξέρετε εσείς οι μαμάδες, εν πάση περιπτώσει. Τα μαζεύουμε στα σημεία που είπαμε προηγουμένως, θα έχουμε την ευκαιρία σε βάθος χρόνου να τα αναφέρουμε ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Σας εύχομαι να τερματίσετε πρώτοι. Κυρίως με την ομάδα σας και όχι τόσο στο μαραθώνιο αυτό καθε αυτό, αλλά με το σκοπό που έχετε σαν εφαλτήριο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.